Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε και δεν είμαστε μόνοι μας. Είναι η ώρα που όλοι περιμένατε. Σμάρο Σωτηράκη κοντά μας. Μας έλειψες. Μας έλειψες. Μπορού μας. Ναι. Πω ότι λέει πέφτει μέσα. Πάρα πολύ. Γιατί σας αγαπώ πολύ πολύ. Και εμείς αγαπάμε, Σμάρο. Αμοιβαία τα αισθήματα. Και κρεμόμαστε και από τα χείλη σου, να ξέρεις. Λοιπόν, ωραία. Για αφού κρέμεστε από τα χείλη μου, λοιπόν, να σας πω ότι σιγά σιγά έτσι μπαίνει ο Μάιος με βήμα ταχύ. Και ευτυχώς αυτό το βήμα του Μαΐου είναι και ένα βήμα προς την καλυτέρευση των ζώων μας. Σιγά σιγά να έρθουν λίγο τα πράγματα σε ισορροπία. Με σταματάνε άνθρωποι στον δρόμο τελευταία και μου λένε: Σμάρο, τι έγινε, τι συμβαίνει στον ουρανό, γιατί πάνε όλα ανάποδα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω, προτιμώ να βγαίνουν μόνο τα καλά που σας λέω. Μακάρι μερικά δύσκολα που σας λέω να μην βγαίνουν, αλλά είχα βάλει τα σως και για τον Απρίλιο και για τον Μάρτιο, αν θυμάστε. Σιγά σιγά λοιπόν τα πράγματα θα έρχονται να βρίσκουν το ρυθμό τους. Να πω ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα, το απόγευμα, αργά το απόγευμα της Τετάρτης, ο Ερμής που όλοι περιμένετε να επανέλθει σε ευθεία πορεία, θα επανέλθει σε ευθεία πορεία. Ωστόσο όμως, για να μην σας βάζω σε αστρονομικούς όρους και να σας μιλάω για τη σκιά του και πώς ξαναμπαίνει στη σκιά του κλπ, θα σας το πω λίγο απλά. Φαινομενικά όλη την εβδομάδα θα είναι στάσιμος. Αυτό τώρα το στάσιμος τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα πράγματα πάλι δεν θα τσουλάνε με τον τρόπο που τσουλούσαν, θα μπορούσαν να τσουλήσουν κανονικά. Γι' αυτό θα ήθελα να σε συστήσω να είσαστε αρκετά προσεκτικοί και να προλιάνετε το έδαφος για το οτιδήποτε θέλετε να κάνετε. Ωστόσο όμως, καλό θα είναι να το αναβάλλετε για την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Κυριακή. Θα έρθω με πολύ καλύτερες προβλέψεις για κάθε ζώδιο. Τα πράγματα θα αρχίσουν ουσιαστικά να καλυτερεύουν. Άρα λοιπόν, μην βασιστείτε, επανέρχεται το Ερμής ευθεία πορεία την Τετάρτη, εγώ την Πέμπτη πάω και υπογράφω συμβόλαια. Δεν το θέλω αυτό. Θέλω να μου είστε προσεκτικοί. Λοιπόν, ο ήλιος βρίσκεται στον Ταύρο, το ξέρουμε όλοι. Ο Άρης κινείται στους Διδύμους, η Αφροδίτη στον Κρυό και δημιουργούν έτσι Άρης και Αφροδίτη ένα σκηνικό πάρα πολύ επικοινωνιακό, πάρα πολύ ερωτικό, θα έλεγα θερμό αίμο και με μία τάση για πολύ φλερτ. Ίσως και λίγο επιθετικό φλερτ, αλλά φλερτ. Και αυτό επίσης μας αρέσει. Είναι συμβατό προς την εποχή. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα πώς θα επηρεάσει αυτή η εβδομάδα, τα άστρα αυτής της εβδομάδας, κάθε ζώδιο ξεχωριστά. Για τους Κρύους υπόσχεται η εβδομάδα ερωτικές επιτυχίες. Επιτυχίες τις οποίες θα κυνηγήσουν ή ενδεχόμενα, ας μου επιτραπεί ο όρος, αγαπημένοι μου Κρύοι, ίσως να τις βιάσετε λίγο. Θέλω λιγάκι να προσέχετε, γιατί μπορεί να παρεξηγηθείτε, δεδομένου του γεγονότος ότι θα έχετε την τάση να είστε λίγο πιο επιθετικοί από όσο επιτρέπουν οι καιροί στα πράγματα και ίσως λίγο πιο βιαστικοί για να γίνουν πράγματα όπως εσείς τα θέλετε. Θεωρώ ότι επίσης, αγαπημένοι μου Κρύοι, αυτό το οποίο θα ήθελα να σας συμβουλεύσω είναι ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα επαγγελματικό για σας, ίσως ενδεχόμενα να συζητηθεί και μια συνεργασία, ίσως και μια συνεργασία που από καιρά έχετε χτυπήσει την πόρτα για να συζητηθεί και θα εμφανιστεί τώρα στο προσκήνιο, όμως μην βιαστείτε να δώσετε οριστική απάντηση από τις 8 του μηνός Μαΐου και βλέπουμε. Για τους Ταύρους έχω να πω ότι οι καιροί ευνοούν τις φιλοδοξίες σας, θα βρείτε ωραίες συμμαχίες για να μπορέσετε να συζητήσετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε, κυρίως πάνω στον επαγγελματικό τομέα. Κρατάτε κάποια μυστικά και ντοκουμέντα τα οποία ενδεχόμενα αποκαλυφθούν, γι' αυτό πρέπει να προσέχετε πάρα πάρα πολύ τις κινήσεις σας, ώστε να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα, κυρίως στην προσωπική σας ζωή. Έκτακτα έξοδα αναμένονται και αυτό δεν θα σας αρέσει καθόλου, γιατί θα σας δημιουργήσει ανασφάλεια. Ωστόσο όμως, θα έρθει κάποια στιγμή η ισορροπία προς τα μέσα του μήνα, που θα είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά. Θα έλεγα όμως να μην παρασυρθείτε από τις εκπτώσεις που επίκυνται και τελικά βρεθείτε εσείς να έχετε δημιουργήσει τα έκτακτα έξοδα και να απλωθείτε πέρα από το πάπλωμά σας, αν και αυτό είναι μια πυρετή ισοσυμβουλή για εσάς που ξέρετε να κάνετε διαχείριση των οικονομικών σας. Αγαπημένοι μου δίδυμοι, αναμένονται πολλές δραστηριότητες αυτή την εβδομάδα, πάρα πολλές και ενδεχόμενα αγκαρίες, ενδεχόμενα να χρειαστεί να σηκώσετε λίγο βάρη, τόσο οικογένειας όσο και επαγγελματικά και ίσως περισσότερες αξιώσεις από εσάς, οι ανώτεροι σας. Εν πάση περιπτώσει, θα νιώθετε ότι είστε λίγο στο στόχαστρο των πραγμάτων. Δεν είναι όμως η αλήθεια αυτή. Βγάλετε τον καλό εαυτό που λέει ότι για να είμαι τόσο περιζήτητη, μάλλον είμαι και πολύ ικανός. Αυτό λοιπόν θα σας κάνει να νιώσετε καλύτερα.
στον αισθηματικό τομέα φαίνεται ότι το κυνήγι του έρωτα έχει ανάψει για τα καλά. Και εσείς είσαστε πρωταγωνιστές με τον Άρη στο ζώδιό σας. Η Αφροδίτη από την άλλη σας ευνοεί και λέει ότι μία φιλία σας μπορεί να μετατραπεί σε ερωτικό δεσμό. Παίρνει αναβάθμιση ή πολύ θα παιχτεί αυτό το διάστημα για τους πιο τολμηρούς το έργο Friends with Benefits. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι μπορείτε να προχωρήσετε πιο ανάλαφρα σε αυτά που έχετε να κάνετε και βέβαια η ευχάριστη ερωτική ζωή και η κοινωνική σας ζωή θα επουλώσει και τις πληγές που σας αφήνουν οι ευθύνες. Καρκίνη μου, πολύ έντονη κοινωνική ζωή αναμένεται αυτό το διάστημα με κάποιες ενδεχόμενες εντάσεις μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο, εντάσεις όμως που θα έρχονται κυρίως από το χώρο της δουλειάς σας. Κάτι σας καταπιέζει, κάτι σας φορτώνει, κάτι σας πνίγει, κάτι σας κάνει να νιώθετε λίγο περίεργα. Και αυτό το κάτι είναι που πρέπει να βρει τη λύση του τώρα, γιατί δεν αντέχετε άλλο ίσως να το, δεν μπορείτε να το εντάξετε μέσα στην καθημερινή σας ζωή. Κάντε λίγο υπομονή, σκεφτείτε καλά με ποια στρατηγική θα λειτουργήσετε, σκεφτείτε καλά τι σας συμφέρει να κάνετε, ζυγίστε τις καταστάσεις, ρωτήστε και έναν ειδικό εάν δεν μπορείτε μόνοι σας να να καταλάβετε πώς μπορείτε να κινηθείτε ή έναν φίλο ή οποιονδήποτε και δράστε από την επόμενη εβδομάδα. Από την άλλη πλευρά, να πούμε το θετικό που είναι ότι μέσα από την κοινωνική σας ζωή την ευρύτερη ενδεχόμενα να γνωρίσετε κάποιο άτομο το οποίο θα παίξει σημαντικό ρόλο στην προσωπική σας ζωή, αν βέβαια κάτι τέτοιο το επιτρέπει ο προσωπικός σας χάρτης. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Πιούμε λίγο νεράκι. Στην υγειά σας. Όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί πάνω, τουλάχιστον έχουμε την υγεία μας να τα αντέξουμε. Το καλοκαίρι να είναι καλό που είναι και μεγάλο. Ορίστε. Το καλοκαίρι λέω να είναι καλό που είναι και μεγάλο τρεις μήνες. Όχι, εντάξει. Ενώ ότι οι άλλες εποχές έχουν άλλους. Φύγανε οι άλλες. Τώρα θα εγώ λειτουργώ το καλοκαίρι καλύτερα. Λέοντες μου, θεωρώ ότι αυτή η εβδομάδα αρχίζει και σας φαίνει πολύ καλά πράγματα και όσο περνάει ο χρόνος, δηλαδή και ειδικά από την ερχόμενη εβδομάδα, θα είναι ακόμα καλύτερα για σας. Δημιουργικές δραστηριότητες και ερωτικές επιτυχίες. Καταρχάς, το όποιο επικοινωνιακό σας ταλέντο μεγεθύνεται, βγαίνει στην επιφάνεια, θα έχετε περισσότερη όρεξη. Καλά, εσείς μην δείτε και ήλιο αμέσως να χαρείτε, αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο όμως, από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ θετικά, γιατί επειδή ακριβώς στοχεύετε επικοινωνιακά, επειδή στοχεύετε επικοινωνιακά εκεί που πρέπει, έχετε και το ανάλογο αντίκτυπο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μόλις ο Ερμής πάρει τα ίσα του από τις 8 του μηνός, θα μπορέσετε να διαπραγματευτείτε δουλειές, προσωπικά ενδεχόμενα, να γεφυρώσετε αποστάσεις, να μιλήσετε με συνεταίρους, να μιλήσετε για συνεργασίες, να μιλήσετε και να έχετε μεγάλη επιτυχία, γιατί και δίκαιοι θα είστε, αλλά και θα μπορέσετε να δώσετε στον άλλον να καταλάβει ότι αυτό που προτείνετε είναι κάτι πραγματικά χρήσιμο. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αξιοποιήσετε αυτή σας την έφεση αυτές τις μέρες και να πω ότι αν είστε καλλιτέχνες ή θέλετε έμπνευση για τη δουλειά σας ή έχετε μια πολύ δημιουργική ιδέα ή οτιδήποτε, μη φοβηθείτε να τη βάλετε στο χαρτί, ακόμα και αν την αισθάνεστε μεγαλεπίβολη, για να δείτε πώς θα δημιουργήσετε ένα διάγραμμα ροής για να το παρουσιάσετε εκεί που πρέπει, να συνεργαστείτε και ενδεχόμενα να έχετε μια καλύτερη δουλειά στο αύριο. Ερωτικές επιτυχίες κυρίως για εσάς που θέλετε να φλερτάρετε και ακόμα περισσότερες για εσάς που σας αρέσουν οι ιστορίες μεγάλης έντασης και μικρής διάρκειας. Παρθένη μου, πίεση και άγχος λόγω δουλειάς αναμένεται. Η αλήθεια είναι ότι αν είχα να δώσω έναν τίτλο για αυτή την εβδομάδα με μία λέξη, θα έλεγα δουλειά. Αλλά είναι στην υπερβολή της. Νομίζω ότι έχετε χάσει εντελώς το μέτρο και πρέπει να το βρείτε, γιατί εν πάση περιπτώσει χάνετε και πάρα πολύ ενέργεια και όλο αυτό είναι λίγο δύσκολο. Δεν το θέλουμε. Θα συνιστούσα να ιεραρχήσετε τις προτεραιότητές σας και να βγείτε λιγάκι από αυτό το ψυχολογικό mode το οποίο σας θέλει να είστε οι τέλειοι, να μην λέτε όχι σε τίποτα, να μπορείτε να τα καταφέρετε όλα, να μπορείτε να τα κάνετε όλα και τελικά επειδή είστε άνθρωποι να καταραίετε εσείς και να αισθάνεστε ένα παράπονο. Κλείνει η μέρα και σας βρίσκει με το παράπονο και αυτό δεν το θέλουμε. Θέλουμε λοιπόν να είστε όσο το δυνατόν καλύτερα.
Ιεραρχίστε τις προτεραιότητές σας. Δεν πειράζει να μην είστε οι απόλυτα τέλειοι. Ωστόσο, όμως, σκεφτείτε πόσο τέλεια θα κάνετε τα λιγότερα στην ώρα τους. Δώστε προτεραιότητα στην προσωπική σας ζωή που την έχετε παραμελήσει, γιατί θεωρώ ότι όταν θα σηκώσει τη χατζάρα το τέρι σας, μπορεί να έχει δίκιο. Και προσέξτε, αυτή τη στιγμή το τέρι σας εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Μην αφήνετε, αστρολογικά εννοώ, μην αφήνετε τα πράγματα να οδηγηθούν σε αδιέξοδα. Υπάρχει θεραπεία για το παρθένο? Ναι, αυτό είναι καλή ερώτηση. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι καλή ερώτηση αυτή. Νομίζω ότι δύσκολο να βρει κανείς αντίδοτο για τους παρθένους, γιατί γίνονται τόσο πολύ μανιακοί με τις δουλειές και αυτό που παθαίνουν ενοχή και μετά τους γυρίζει σε αιμονή. Συμπράττει. Αν πάσετε διακοπές είναι χειρότερο. Έχουν χειρότερες ενοχές. Δεν θέλουν ποτέ να ξεκουράσουν. Τους γυρίζει σε ενοχή. Αν πλανήτης θα τον βάλει μετά κάτι. Όχι, το κακό είναι ότι σταματάνε όταν προσβλήσουν. Η υγεία του ή όταν πια. Εκεί είναι εντάξει. Ναι, υπερκόπωση. Εκεί σταματάνε και λέει ναι. Αλλά δεν είναι αυτό. Ζυγή μου, θεωρώ ότι εσείς πραγματικά αριστεύετε στον τομέα της επικοινωνίας. Βέβαια δεν είναι σπάνιο αυτό για εσάς, γιατί έτσι κι αλλιώς είστε αριστούρχοι στον τομέα της επικοινωνίας. Όμως τώρα η επικοινωνία σας είναι σαφέστατα η ενδεδειγμένη, να πω. Έτσι, είναι η ενδεδειγμένη και θα σας βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο να γεφυρώσετε αποστάσεις με τα τέρια σας, αν είχαν κάπως έτσι τον προηγούμενο μήνα ειδικά διαταραχτεί. Και ξέρετε, εσείς του τρίτου δεκαημέρου, ξέρετε τι λέω. Από τη μια αυτό, από την άλλη, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι τώρα μπορείτε να επαναδιαπραγματευτείτε μέσα σε αυτή την εβδομάδα κάποιες δουλειές, κάποιες συμφωνίες, κάποια πράγματα τα οποία είχατε συζητήσει μέχρι αυτή τη στιγμή και ενδεχόμενα να βρείτε τον τρόπο να δώσετε στους άλλους να καταλάβουν αυτά που αρχικά δεν είχαν καταλάβει, δεν σας είχαν ακούσει. Από την άλλη πλευρά, μπορείτε να προλιάνετε το έδαφος είτε για μια σχέση, αν έχετε κάνει μια πρόσκαιρη γνωριμία, είτε και ειδικά εσείς του πρώτου δεκαημέρου, είτε όμως και για μια συνεργασία. Γενικότερα, αξιοποιήστε το επικοινωνιακό σας ταλέντο και στην προσωπική σας ζωή και στην επαγγελματική σας ζωή, αλλά βάζω ένα σως. Θέλω να μου προσέχετε λιγάκι τι γίνεται με την οικογένεια. Εκεί ακόμη δεν έχετε βρει τον τρόπο να γεφυρώσετε αποστάσεις και ενδεχόμενα αντιθέσεις μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον σας ταναχωρέσουν και δημιουργήσουν εντάσεις. Θέλω όμως να κάνετε την αυτοκριτική σας για το πόσο και εσείς έχετε εγκλωβιστεί στον εγωισμό σας. Άμα είναι γυρλούδες όμως, Μάρο μου, πού είναι θα την οικογένεια. Γυρνάνε από εδώ και από εκεί, παίζουν τα ματάκια τους. Ξεχνάνε την οικογένεια. Γιατί να μην παίζουν, άσε να παίζει το μάτι. Να, υπάρχουν θέματα από εκεί, Μάρο. Βέβαια, όταν λέω οικογένεια, εγώ μπορεί να υπονοώ και γονείς. Και τους γονείς, ναι. Γυρνάνε από εδώ από εκεί, τους αφήνουν τους γονείς παραμελημένους. Ζυγή. Άρα λες ότι οι ζυγοί θα πρέπει να επικεντρώσουν περισσότερο σε θέματα οικογένειας. Ναι. Το καταγράφουμε. Σκορπί μου. Επαγγελματικές ευκαιρίες αναμένονται για εσάς. Ευκαιρίες οι οποίες μπορεί να έρθουν από εκεί που δεν το περιμένετε. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαι πάντα του Σύν Αθηνά και Χειρακίνη, σας συμβουλεύω τώρα να αρχίσετε σιγά σιγά να βλέπετε στο κομπιούτερ που είναι στα χειρόγραφά σας το βιογραφικό σας. Αν το έχετε κάνει σωστά, το έχετε συντάξει σωστά, προετοιμαστείτε σιγά σιγά. Πάρτε κάποια ραντεβού για να κλείσετε, κάποια τηλέφωνα για να κλείσετε ραντεβού, συγγνώμη. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε έτσι λιγάκι. Να κινηθούν τα νήματα για να είσαστε έτοιμοι από τις 8 και μετά να παρουσιαστείτε εκεί που πρέπει, να κάνετε συζητήσεις που πρέπει, να δώσετε το βιογραφικό σας εκεί που πρέπει, γιατί ενδεχόμενα είναι λίγο καλό να αξιοποιήσουμε. Πρέπει να είναι σε ετοιμότητα γενικά η Σκορπιό. Ορίστε, τι έγινε στην υγειά σας. Λίγο νεράκι που μόνο. Και αν δεν θες θα το πεις. Εδώ είμαστε καλά. Χιές νεράκι γιατί έρχεται εγώ και ο σύντροχός που έχουμε ρωτήσει. Και εκεί θα μας τα πεις όλα, χαρτί και καλαμάρι. Καταλαβαίνεις δηλαδή. Στην υγειά σας αγαπημένη. Πάντως πρέπει να κοιτάμε και τον οροσκόπο, έτσι, Σμάρο, πάντα. Ναι, τον οροσκόπο οπωσδήποτε. Νομίζω αληθεύεται το οποίο λένε ότι ο οροσκόπος παίζει ρόλο μετά από κάποια ηλικία. Όχι, απλά όταν κάνουμε γενικές προβλέψεις, επειδή ακόμα πρέπει να χαράξουμε τους τομείς, θεωρούμε οι αστρολόγοι ότι εκεί που είναι ο ήλιος είναι και ο οροσκόπος. Επομένως, όταν λέω εγώκερος, αυτός που έχει οροσκόπο εγώκερο, ενδεχόμενα κάποιες στιγμές να είναι και πιο ήσυχος ότι τα έχουμε πει σωστά από τον ίδιο τον εγώκερο. Okay,
πολύ σημαντικός ο οροσκόπος, γι' αυτό το λέω συνέχεια. Λοιπόν, πάμε ξανά στους Σκορπιούς και τις επαγγελματικές ευκαιρίες. Προλιάνετε λοιπόν το έδαφος τώρα για να μπορέσετε να αξιοποιήσετε αυτό που έρχεται. Από την άλλη πλευρά, τώρα να δούμε λίγο τα αισθηματικά σας. Ο ήλιος λάμπει στον τομέα των σχέσεών σας και καλό είναι να τον αξιοποιήσετε. Όσο νούπο, όχι αυτή την εβδομάδα αλλά την άλλη, θα έχουμε και την Πανσέλινο που σημαίνει ότι θα φωτιστεί η σελήνη στο ζώδιό σας. Άρα λοιπόν τώρα είναι μια καλή περίοδος για να μπορέσετε, αν μη τι άλλο, να γεφυρώσετε αποστάσεις πριν έρθει η Πανσέλινος έτσι και τσιτώσει λίγα τα νευράκια. Ωστόσο, θεωρώ ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Από την άλλη πλευρά όμως, ο Άρης βρίσκεται σε ένα ευαίσθητο για σας περιβάλλον, όπου ναι, μεν εξάρει τη λίμπιντό σας και σας βάζει έτσι στη διαδικασία να κινηθείτε ερωτικά, να μαγνητήσετε, να βγάλετε το sex appeal, αλλά σας βάζει και σε μια διαδικασία να γίνεστε πιο δύσπιστοι. Φέρνει στην επιφάνεια αναμνήσεις του παρελθόντος, οι οποίες δεν είναι και οι καλύτερο δυνατές, εμπειρίες αρνητικές, τραυματικές εμπειρίες, και όλο αυτό δημιουργεί μια διάθεση η οποία είναι αμφιθυμική. Άλλοτε είστε του ύψους και άλλοτε είστε του βάθους. Αυτό, αγαπημένοι Σκορπιοί, μπερδεύει πάρα πολύ τα τέρια σας ή τους ανθρώπους από τους οποίους θέλετε να συντροφευτείτε και δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν απέναντί σας. Επειδή εσείς είσαστε πολύ διεισδυτικοί, μη κρίνετε εξιδίων τα αλότρια. Γίνετε πιο επεξηγηματικοί για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Και πάμε λοιπόν στους αγαπημένους τοξότες. Θεωρώ ότι μολονότι έχετε τον Κρόνο στο ζώδιό σας, και όταν έχουμε τον Κρόνο σε ένα ζώδιο, δεν συνηθίζεται αυτό το ζώδιο να είναι σε διάθεση τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, στην πω έτσι. Εσάς τα μυαλά σας είναι έξω από τη σκούφια, πέρα από τη σκούφια, και σας τα κλέβουν οι σχέσεις σας και δύο ερωτικές. Θεωρώ ότι αυτό το διάστημα, μάλλον και η κούραση που έχετε υποστεί όλο αυτό τον καιρό, αλλά και το γεγονός ότι λίγο έχουν ελαφρύνει τα πράγματα για σας, υπάρχουν καλύτερες όψεις κλπ. Έχετε δώσει πολύ μεγάλη σημασία στο να παλιμπεδίσετε. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Φλερτάρετε, παίξτε, διασκεδάστε, κάντε αυτό που θέλετε, αλλά να αναλάβετε και την ευθύνη αυτού που κάνετε. Γιατί θέλω να ξέρετε ότι μπορεί να μπείτε στο παιχνίδι, όμως ο Κρόνος θα σας αναγκάσει να δείτε πού φταίτε, τι έχετε κάνει κλπ. Και που σημαίνει ότι θα πρέπει να ξέρετε ότι έχετε την ευθύνη των πραγμάτων στα χέρια σας. Να είστε έτοιμοι να αναλάβετε την ευθύνη. Μη σας ακούσω να μου λέτε, εγώ αυτή την εποχή έπαιξα με την ελπίδα ότι ο άλλος θα με κυνηγήσει, και επειδή δεν με κυνήγησε μετά, τώρα είμαι δυστυχισμένος. Ξέρετε εσείς. Mm. Θέλω να έχετε την ευθύνη των πράξεών σας. Μόνο έτσι. Αλλιώς από μένα, και όχι από μένα, από τα άστρα, εγώ ερμηνεύω τη γλώσσα των άστρων. Έχετε ελεύθερα. Έτσι, ελευθέρα. Και πάμε στους εγώ. Σιγά, παιδιά. Σιγά. Λοιπόν, ηρεμήστε. Πρέπει να πούμε ότι εδώ έχουμε φουλ του καιρό. Θέλω να σε αφήσουν μετά να πάρει ένα πλούκι και για τον εντροχό. Έλα τώρα που συνειδητοποιήσουμε τα κόστα, να ασχολούμαστε. Για πε, τι κάνουμε, θα ζήσουμε. Λοιπόν, καταρχά έχετε ερωτικέ επιτυχίε. Αυτό το ξέρουμε. Κάτι άλλο. Αυτό και είμαστε στα πόρτα μα. Δεν το βλέπω μέσα στου δύο. Μόνο η Χριστίνα είναι καλά. Είναι κρυφή. Συγγνώμη τώρα που ξέρει την προσωπική μα ζωή. Δεν θα φαινόταν λίγο. Μια χαρά λάμπουν. Εγώ τους βλέπω να λάμπουν. Ναι. Εντάξει. Είναι αυτόφωτοι. Λοιπόν, λοιπόν, αναμένονται επιτυχίες στην ερωτική ζωή. Θα έλεγα το εξής. Οι περισσότεροι εγώκεροι, για να είμαστε ειλικρινείς, εκτός από τη Χριστίνα. Καραβοτοκισμένοι είμαστε. Ήταν το τελευταίο καιρό, και ειδικά μέσα στον Απρίλιο και το Μάρτιο και το Φλεβάρι. Γενικά είναι 3-4 μήνες. Και τα τελευταία 14 χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Σε μια κατάσταση, δεν ξέρω πώς θα τη χαρακτηρίσω έτσι επιστημονικά. Θα έλεγα χάλια. Σαν να μπουκώνεστε, σαν να αισθάνεστε ότι δεν προχωράει τίποτα, σαν κάτι που δεν μπορώ να το καταπιώ, δηλαδή δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Εγώ πεθαίνω και γενικά ζω εγώ και έτσι. Αν δεν καταπίνονται μερικά πράγματα. Γιατί φεύγει τώρα. Γιατί θέλω να την ακούσω. Για να ξεβαλτώσει. Α γεννιώσει ένα Δεκέμβριο. Έτσι. Σωστά. Ειδικά οι γεννημένοι στο δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο, δηλαδή πραγματικά με πολύ πολύ δυσκολία. Θα έλεγα λοιπόν ότι εκτός των πρώτων ημερών που είναι στο πυρόβλητο το. Τα σύμβολα του σεξ έχουν γεννηθεί. Εσείς ό,τι είχατε περάσει, το περάσατε 8 με 11. Ναι. Έχει δίκιο. Εντάξει. Εφιαλτική ήταν εφιαλτική. Αυτή η σεζόν. Μετά από το 11 έχεις αφήσει τους άλλους να παιδεύονται. Λοιπόν, όλο αυτό το συνέστημα, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλαγιάσει, επειδή έρχεται η Σωτηράκη στα καλά καθούμενα και σας λέει έρχονται καλύτερα, έτσι. Χρειάζονται γεγονότα να συμβούν. Όμως ποιο είναι το ευχάριστο, παιδιά? Το ευχάριστο είναι ότι θα δείτε, όχι τόσο από την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί δεν θα σας το αφήσει ο Ερμής εύκολα, αλλά από τη μέθα ερχόμενη, σιγά σιγά, καταρχάς να αλλάζει λίγο η διάθεσή σας.
να αισθάνεστε τα πράγματα πιο να είστε πιο ήρεμοι, να τα βλέπετε πιο ωραία, να βλέπετε την ωραία πλευρά των πραγμάτων. Να κάνετε λιγότερους φόνους ενδεχομένως. Νιώσετε. Και το ακόμα καλύτερο είναι ότι σιγά σιγά και η περιραίουσα ατμόσφαιρα θα είναι θετική, ώστε να ξαναβρείτε τον εαυτό σας. Η αλήθεια είναι ότι εγώ καιροι δεν είσαστε πάρα πολύ του φλερτ. Δεν είστε οι επιθετικοί που φλερτάρετε. Μας φλερτάρουν είστε πολύ άτομα... Δεν προλαβαίνουμε. Πραγματικά. Όχι, στο διατάφτα. Είστε άτομα τα οποία ή θα κάτσει η ιστορία, να το πω έτσι, ή δεν θα κάτσει. Θα το πω, εγώ και ως αν βγάλει όπλο, πυροβολή, δεν το βγάζει το δείξει. Ναι, πρόσεξε, είμαστε και πολύ απότομοι στο να ξεκόψουμε τη σχέση. Ναι. Δηλαδή, τέλος. Ναι. Και αυτό γιατί έχετε τη δυνατότητα εύκολα να βάλετε, υπάρχουν δύο λέξεις κλειδιά για τους εγώκερους. Η μία είναι πραγμάτωση και η άλλη είναι αξιοπρέπεια. Όταν αυτό που σας συμβαίνει καταλύει την αξιοπρέπειά σας, που να είστε στα τάρταρα, θα το ξέρετε εσείς και το μπουκάλι που θα κατεβάζετε το βράδυ. Έτσι. Εκεί θα το δώσετε το τέλος. Επίσης, όταν βλέπετε ότι κάτι δεν προχωράει, η λέξη πραγμάτωση είναι πάρα πολύ σημαντική για εσάς. Δηλαδή, αυτό το έχω μια σχέση, είναι τι κάνουμε το βράδυ, βγαίνουμε. Την άλλη μέρα τι κάνουμε το βράδυ, βγαίνουμε. Αφού εξαντλήσουμε όλα τα όρια. Άμα δούμε δεν κανένα πονεμένο, κανένα ψυχασθενή. Βάζετε σχέδιο και λέτε έχουμε δυνατότητα αυτή τη πορεία. Έχει καλό. Όταν βλέπετε ότι η πορεία δεν διαγράφεται, ούτε αυτό το αντέχει. Ας πάμε στον υδροχό, ρε παιδιά. Ας τον υδροχό τώρα. Γιατί εμείς δεν έχουμε ψυχή, δηλαδή. Λοιπόν, θα πω όμως ότι έχετε και πολλές υποχρεώσεις. Λοιπόν, οι ερωτικές επιτυχίες αναμένονται και θεωρώ ότι προϊόντος του χρόνου θα έχω να σας πω ακόμα καλύτερα για τα ερωτικά σας, αγαπημένοι μου εγώκεροι. Καλά, κάνουμε τρομερό καλοκαίρι. Μείνετε συντονισμένοι τις Κυριακές εδώ να σας λέω αυτά που έχω να σας πω και βεβαίως αυτό που θέλω να πω. Κάνω και τρέιλερ. Και αυτό που θέλω να σας πω οπωσδήποτε είναι για τις υποχρεώσεις σας. Δεν θα το πιστέψετε. Σε αυτές που ήδη έρχεται προστίθετε και άλλες. Λοιπόν, θέλω και εσείς να ιεραρχήσετε λίγο τις προτεραιότητές σας, γιατί σας βλέπω ειδικά στα μέσα της εβδομάδας, Τρίτη με Πέμπτη, πραγματικά να λέτε να την πάρω ένα τηλέφωνο, να της πω μπράβο που το πες, αλλά δεν θα έχετε χρόνο. Λοιπόν, υδροχός. Όντως. Άσε ρε παιδί μου να πάρεις υδροχός τώρα. Δεν χρειάζεται, είμαστε δεν υπάρχει κανένας υδροχός. Να πω κατευθείαν τους ηχθείς, λες. Όχι, ρε Ζησμάρο, πες υδροχόους. Ναι, αγάπη μου, θα πω. Είναι περίοδος διάκρισης για τους υδροχόους αυτή. Ο Άρης από τους διδύμους επιτυγχάνει δύο καλά για σας, αλλά και η Αφροδίτη που βρίσκεται στον κρυό. Και ο πλανήτης σας Ουρανός που κάνει τρίγωνο με τον Κρόνο. Γενικά είναι καλή περίοδος αυτή. Διακρίνεστε τόσο στη δουλειά σας όσο και στην προσωπική σας ζωή. Η εμφάνισή σας, αγαπημένη μου Μαρία, θα είναι αυτό που λέμε, θα εντυπωσιάζεται άμα την εμφανίσει. Και αν αφήσετε το ωραίο σας μυαλό να ξεδιπλωθεί, την καλή σας καρδιά. Το ωραίο σας μυαλό, είπα. Να ξεδιπλωθεί στις κουβέντες σας, την καλή σας καρδιά να φανεί και δεν έχετε αυτό το κλειστό και παγερό που συνήθως έχετε και γίνεστε παρεξηγήσιμη, θεωρώ ότι αυτή η εποχή είναι η εποχή σας. Αν θέλετε να διαφημιστείτε, να προβάλλετε τους εαυτούς σας, να μιλήσετε για τα σχέδιά σας, να κάνετε συζητήσεις επαγγελματικές, να φλερτάρετε ή να προσπαθήσετε να βρείτε ξανά κάποιο άτομο που σας ενδιαφέρει και ενδεχόμενα κάτι δεν πήγε καλά, να γεφυρώσετε αποστάσεις, να υπάρξει μια επανασύνδεση. Όλα αυτά, ανάλογα με το τι λέει βέβαια και ο προσωπικός σας χάρτης, είναι στη σφαίρα του εφικτού. Έτσι λοιπόν, θεωρώ αγαπημένο μου ότι μπαίνετε σε φως σε μια καλύτερη περίοδο. Ίσως λίγο με την Πανσέλινο στον άξονα Ταύρου Σκορπιού, θα τα δούμε την ερχόμενη εβδομάδα, να νιώσετε λίγο πιο ζώρικα, κυρίως σε θέματα οικογένειας καριέρας. Ωστόσο όμως δεν θα είναι τόσο ζώρικα όσο ήταν μέχρι αυτή την περίοδο. Αρχίζουν και καλυτερεύουν αισθητά τα πράγματα και προς το τέλος του Μάη σας περιμένουν πολλές και ευχάριστες εκπλήξεις, κυρίως ερωτικού χαρακτήρα. Και τέλος θα πάω στους αγαπημένους μου ηχθείς. Ηχθείες μου, θέλω να σας πω ότι θα έχετε την τάση να νιώθετε πάρα πολύ ανασφαλείς και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερο λόγο ίσως κάποια στιγμή. Ενδεχόμενα τα οικονομικά σας πιέσουν λίγο και αυτό βέβαια είναι πόλος έλξης ανασφάλειας τεράστιος. Ωστόσο όμως από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι θα γίνετε λίγο υπερβολικοί, κυρίως στην προσωπική σας ζωή, γιατί...
θέλοντας να ικανοποιήσετε τις ανάγκες σας, αφήνετε λίγο στην άκρη την ενσυναίσθησή σας, που είναι φυσικό σας προνόμιο. Δεν μπαίνετε στη θέση του άλλου καθόλου, θα έχετε την τάση να τα δείτε λίγο πιο εγωιστικά τα πράγματα, γιατί ακριβώς επειδή αυτή την εποχή είστε εσείς αυτοί που έχετε πάρα πολλές ανάγκες, θεωρείτε ότι πρέπει να υπηρετηθούν οι ανάγκες σας από τα άτομα τα οποία είναι κοντά σας και δει από τα τέρια σας. Όλο αυτό δημιουργεί κάποια ένταση και κάνετε συνήθως το τέρι σας να αισθάνεται ενοχή, γιατί εδώ που τα λέμε, μεταξύ μας τώρα μιλάμε, είστε και λίγο χειριστικοί όταν το θέλετε. Αυτό λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και δεν θέλουμε να προσθεθούν προβλήματα τώρα. Με την Πανσέλινο την επόμενη εβδομάδα αναμένονται καλύτερες εξελίξεις για σας. Από μένα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, λουλουδά το μήνα. Λουλουδά το μήνα. Να σε ευχαριστούμε, Σμάρο. Να σε ευχαριστούμε. Την άλλη Κυριακή θα μας πεις και για την Πανσέλινο. Νεράκι πίνει.